Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο της Βάρης για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Αστέρα Βάρης και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας εκ των αρχηγών της ομάδας και τον τερματοφύλακα, τον Γιώργο Μαρινάκη. Γιώργο, καλημέρα μάλλον. Καλημέρα. Παρακολουθώ την εκπομπή σας. Είμαι χαρούμενος που με καλέσατε για να μιλήσω. Ήθελα να πω ότι ακόμα και Κυριακή είμαστε εδώ για να προλάβουμε ακόμα και την τελική μέρα για να αρχίσουμε το πρωτάθλημα. Περιμένουμε με προβλημισία να αρχίσει και περιμένουμε να αρχίσει όπως και δίποτε. Γιώργο, να σε ρωτήσω πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα, γύρω στους 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν περίπου εκεί, ήταν 4 μήνες. Πώς ήταν για σένα αυτό το διάστημα? Ευτυχώς για μένα είχα χώρο να κάνω προπόνηση με τον αδερφό μου κυρίως, που πήγε στον τερματοφύλακα. Οπότε η αποχή για μένα δεν ήταν τόσο μεγάλη. Είχατε βρει κάποιο χώρο, είχαμε έτσι? Είχαμε βρει κάποιο χώρο και κάναμε ακόμα και τα πεσήματα, ακόμα και τις λαβές που πρέπει. Κάναμε κάτι. Ευτυχώς για μας. Τώρα κάποια άλλα παιδιά στην ομάδα δεν είχαν το χώρο αυτό και προσπαθούμε να μπούμε σιγά σιγά σε ένα momentum για να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα. Γιατί μας νοιάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιώργο, βγήκε μια πρώτη απόφαση, αν θυμάσαι καλά, να αρχίσουν οι προπονήσεις. Μια δεύτερη απόφαση να σταματήσουν οι προπονήσεις. Μια τρίτη απόφαση να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις. Και τώρα, τελευταία, μια νέα απόφαση για να αρχίσει το πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα. Κάθε απόφαση που μας δίνει το κράτος και η πολιτεία την περιμένουμε, αλλά μας έχει κουράσει όλο αυτό. Και ευελπιστώ 11 του μηνός να αρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο πραγματικά. Δεν είναι μόνο το ψυχολογικό, είναι και το σωματικό, γιατί είσαι αποχή πόσους μήνες μετά, σταματάς προπόνηση μια εβδομάδα, ξαναξεκινάς, ξανασταματάς. Αυτό σε κουράζει και σωματικά και ψυχολογικά. Οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία όλη η ομάδα να εξηγήσει το πράγμα, γιατί έχουμε και στόχους να πετύχουμε. Είναι επαρκές το χρονικό διάστημα, Γιώργο? Καλά, επαρκές δεν είναι. Εδώ σταματάμε 1,5 μήνα το καλοκαίρι και θέλουμε ένα μήνα για να προσαρμοστούμε πάλι πίσω. Τώρα σταματήσαμε 4 μήνες και μέσα σε 20 μέρες να ξαναξεκινήσεις και να παίξεις δεν είναι το καλύτερο. Αλλά εμείς πιστεύω, σαν ομάδα, σαν Αστέρας Βάρης, γιατί τα έχουμε όλα προγραμματισμένα, θα ξεκινήσουν όλα όπως πρέπει. Δεν θα είμαστε 100%, θα είμαστε όσο πρέπει έτοιμοι. Εκεί που πρέπει, κάθε παιχνίδι, θα είμαστε και πιο καλύτεροι, πιστεύω. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές. Καθημερινές. Ακόμα και η Κυριακή είμαστε εδώ. Τι να κάνουμε. Πώς κυλάει η προετοιμασία? Η προετοιμασία κυλάει καλά, ευτυχώς. Δεν έχουμε κάποια θέματα, ένα τραυματισμό στην ουσία, αλλά όχι μυϊκό, οπότε αυτό δείχνει ότι έχουμε καλά σημαντικά. Τι να περιμένουμε από τον Αστέρα Βάρης με την επανέναρξη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής? Ο Αστέρας Βάρης θα σταματήσει από εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή 3 νίκες και μια ισοπαλία. Είσαι ευχαριστημένος, Γιώργο, από την πορεία της ομάδας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Δεν είμαστε έκπληξη που λένε πολλοί. Το περιμέναμε. Η ομάδα μας έχει πολλές δυνατότητες και πιστεύω ότι έχει δείξει αυτά τα 4 μάτς που παίξαμε. Είστε νεοφώτιση στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά έχετε ξαναυπάρξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχουμε εμπειρία από ΓΑΜΑ Εθνική. Mm-hmm. Δηλαδή οι παίχτες μας έχουν παίξει όλη ΓΑΜΑ Εθνική και ο Αστέρας Βάρης ήταν χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική, έχει πρωταγωνιστήσει κιόλας. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Παιχνίδι με παιχνίδι, να βρεθούμε εκεί που πρέπει. Να βρεθούμε ψηλά δηλαδή. Ποιες ομάδες έχεις ξεχωρίσει στον όμιλο? Βέβαια, όλες ουσιαστικά ξαναξεκινάτε από το 0. Ναι. Αλλά μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, ποιες ομάδες θα διεκδικήσουν την άνοδο? Σίγουρα ο ΕΑΣ Σαλαμίνας, ο οποίος είναι αίτητος. Ο ΕΑΣ Σαλαμίνας, ναι, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά και ο Λυκός έχει δείξει ότι δεν σταματάει, έχει κάνει πολλές μεταγραφικές κινήσεις. Παίξαμε εδώ πέρα βέβαια μαζί του. Αλλά τον φοβάμαι πιο πολύ από όλους, να σου πω την αλήθεια. Γιώργο, είναι ένα πρωτάθλημα ενός γύρου. Ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Με βάση το πρόγραμμα που έχετε, δηλαδή τα μάτς που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Με βάση αυτό το πρόγραμμα, τι πιστεύεις ότι μπορεί να καταφέρει ο Αστέρας Βάρης? Είναι ευνοϊκό το πρόγραμμα? Όπως είπα και πριν, από τη στιγμή που τα μάτς είναι ενός γύρου, δηλαδή 7 μάτς, δεν έχει σημασία αν παίζεις εκτός έδρας ή εντός έδρας. Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για μας. Είναι πολύ. Πώς να το πω, είναι πολύ αμφίροπο το πρωτάθλημα τώρα. Γιατί ακόμα και αυτός που βγαίνει στη μέση μπορεί να πέσει και μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Οπότε κάθε παιχνίδι είναι τελικός. Εμείς θα κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και από εκεί πέρα θα δείξει. Ωραία, να αρχίσουμε. Πρώτο ματς με τον Πανελευσυνιακό, ναι, εδώ, στο γήπεδο της Βάρης. Ναι.
Σίγουρα θέλετε να ξεκινήσετε, να το πούμε, με το δεξί. Με το δεξί θέλουμε να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε. Γιατί κάθε αρχή πάντα είναι δύσκολη και κάθε αρχή πρέπει να ξεκινάς με το δεξί. Οπότε αυτό το μάτς για μας είναι κάτι παραπάνω από τελικός. Γιατί μετά έχουμε δύο μάτς εκτός έδρας που είναι και αυτά δύσκολα. Παίζουμε με τη Θήλα Ραφίνας που θέλει να σωθεί η ομάδα και με τον Νέα Σαλαμίνα είμαι πρώτος. Οπότε αν δεν ξεκινήσεις καλά με την Ελευσίνα, μετά τα πράγματα δυσκολεύουν για σένα. Οπότε επιτακτικός στόχος είναι η νίκη. Γιώργο, είσαι από τους παλιούς στην ομάδα, είσαι 9 χρόνια. Ο Αστέρας Βάρης λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα. Είμαστε ένα αστυνομικό ποδόσφαιρο στην ουσία, αλλά ο Αστέρας Βάρης, στο άλφα το τοπικό που ήμασταν και η βίδα το τοπικό να ήμασταν, που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό, πάντα λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα. Πάντα. Όσα χρόνια είμαι εγώ εδώ πέρα, 9 χρόνια, με ειδικά και ο πρόεδρο τον κύριο Πάπιο, είμαστε επαγγελματίες 100%. Τα έχουμε όλα. Ό,τι και να ζητήσουμε θα το παρέχει η ομάδα. Ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις, Γιώργο, για την παρουσία σου όλα αυτά τα χρόνια στον Αστέρα Βάρης? Ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο καταρχάς, τον κύριο Δημήτρη Πάπιο, τον προπονητή μου, τον κύριο Πόγλου, που δουλεύουμε μαζί 8-9 χρόνια, τη διοίκηση, όλοι όσους έχουν περάσει από εδώ, προέδρους, τον κύριο Παπαμιχάλη που είναι τεχνικός διευθυντής ομάδας, τον προπονητή μου, τον κύριο Μιχάλη Κάτσικα, που έχω συνεργαστεί και πιο παλιά στον Άρη Βούλας, που ήμουν μικρός. Γενικά, όλοι εδώ η ομάδα είμαστε οικογένεια. Δηλαδή δεν έχω να ξεχωρίσω κάποιον. Όλη η ομάδα είμαστε οικογένεια. Και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές αυτό. Το είδα, το κλίμα είναι. Βλέπω πριν τη συνέντευξη σου κάναν, σε πειράζανε, τους πειράζεις. Ναι, έτσι γίνεται. Είμαστε οικογένεια. Είμαστε οικογένεια. Γι' αυτό είμαστε τόσο ψηλά τόσα χρόνια. Έχουμε μια ομοιογένεια η οποία είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλη ομάδα. Γιώργο, αν σου έλεγα να μου πεις την καλύτερη σου σεζόν. Ή ποια σεζόν θα ξεχώριζες όλα αυτά τα χρόνια που παίζεις? Η καλύτερη μου σεζόν ήταν τότε που δεν ανεβήκαμε από το Α τοπικό στη Γ Εθνική, που ανέβηκε μαρκώς στη διαφορά των γκολ. Εκεί είχα δεχτεί 11 γκολ σε 30 μάτς, αλλά η χρονιά μου γενικά ήταν. Δεν νομίζω να έχω ξανακάνει καλύτερη χρονιά από εκείνη. Δηλαδή, σαν να ήθελε ο Θεός, κατέβαινε κάτω ο Θεός και η μπάλα την απέκρουγα, πήγαινε το χάρι και πήγαινε κόρνερ. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό. Ήταν η καλύτερη μου χρονιά, δηλαδή μου βγαίναν όλα. Υπάρχουν 1-2 παιχνίδια που σου έρχονται τώρα στη μνήμη. Ναι, υπάρχουν. Με δικές σου αποκρούσεις. Ένα παιχνίδι. Κράτησες, έδωσες τη νίκη, ας πούμε. Ένα παιχνίδι μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό. Είναι όταν παίξαμε Γ Εθνική μέσα στον Όφη, που ήταν και Όφη τότε Γ Εθνική. Ήμασταν εμείς, μας είχαν outsider. Και φέραμε 1-1 και στο 83 νομίζω, 84, κερδίζει πέναλτι Όφη και το βγάζω και λύγει 1-1 και παίζαμε και με 10 παίχτες και ήταν από τις, νομίζω, η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου σαν απόκρουση, θα το πω, σαν απόκρουση, γιατί μέσα στο γιατί κουλέ, εμείς που δεν έχουμε πολλές εικόνες από το πραγματικό ποδόσφαιρο, μέσα εκεί ήταν άλλη αίσθηση. Γιώργο, είναι ο επιθετικός τετατέτ με σένα. Σουτάρι, αποκρούσεις εσύ την μπάλα. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι σαν να έβαλα γκολ. Αισθάνομαι σαν να κατέβει. Τι να πω. Αισθάνομαι μια χαρά, μου βγαίνει μια αυτοπεποίθηση μετά. Είναι σαν πόσο επιθετικός βάζει γκολ και πανηγυρίζει και τρέχει. Έτσι θέλω να κάνω κι εγώ. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί στην επόμενη φάση πρέπει να είμαι εκεί πάλι. Έχω ρωτήσει και άλλους τερματοφύλακες. Και κορίτσια, ρωτάω και σένα. Η πιο δύσκολη στιγμή για ένα τερματοφύλακα είναι το πέναλτι. Το πέναλτι. Τώρα το πέναλτι στην ουσία είναι και ικανότητα αλλά είναι και τύχη, θα το πω. Αν φας το πέναλτι δεν έγινε τίποτα. Αν το πιάσεις είσαι θεός. Οπότε δεν είναι η πιο δύσκολη στιγμή του τερματοφύλακα. Η πιο δύσκολη στιγμή του τερματοφύλακα για μένα είναι να είσαι κάτω το τέρμα, να είσαι αυτός που πρέπει. Να πιάνεις αυτά τα που λέμε που πάνε πάνω σου, που πάνε στην ακτίνα σου. Γιατί αν δεχτείς τέτοιο γκολ, τελείωσες. Θα σε κράζουν όλοι, θα σε λένε τι έφαγε και τέτοιο. Οπότε τα πιο απλά είναι και τα πιο δύσκολα για τον τερματοφύλακα. Γιατί τερματοφύλακας και όχι κάποια άλλη θέση? Γιατί από μικρός 7-8 χρονών, όταν έπαιζα με τους φίλους μου, καθόμουν τέρμα από επιλογή. Έπεφτα εκεί δεξιά-αριστερά, γινόμουν χάλια, οπότε δεν μπορούσα να διαλέξω κάτι άλλο στους τερματοφύλακες. Γιώργο, τώρα είναι τετατέτ. Αλλά παρά τη δική σου προσπάθεια, μπαίνει γκολ. Μπαίνει γκολ, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η μπάλα. Θα στεναχωρηθώ βέβαια. Αλλά τόσα χρόνια που παίζω, θα πάρω την μπάλα, θα γύρω στο τέρμα μου. Αν χάρουμε κιόλας, θα την πιάσω, θα την στείλω στη σέντρα.
και θα προσπαθήσω και να βάλουμε η ομάδα να πετύχει γκολ. Γιατί η νίκη μετράει. Εσύ καθοδηγείς, φωνάζεις εντός του αγωνιστικού χώρου, είσαι. Συνήθως φωνάζω. Συνήθως. Βασικά σε όλα τα παιχνίδια φωνάζω. Γι' αυτό υπάρχει περίπτωση να τσακώνομαι και με πολλούς αντιπάλους. Αλλά εντάξει, έτσι είναι. Έχουμε συνηθίσει πλέον. Δηλαδή αυτός που μιλάει πιο πολύ, αυτό να βρίζουν κιόλας. Είμαι και λίγο ευέξαπτος, οπότε πάντα καθοδηγώ την ομάδα μου και αυτό το ξέρουν και οι συμπαίκτες μου. Ωραία. Οι φίλαθλοι δεν μπορούν να έρθουν στο κήπεδο. Τι θα ήθελε ο τερματοφύλακας και εκ των αρχηγών του Αστέρα Βάρης να υποσχεθεί στους φιλάθλους του Αστέρα Βάρης, ο Γιώργος Μαρινάκης? Ξέρουμε ότι λόγω δεν μπορούν λόγω να έρθουν. Λόγω των συνθηκών δεν μπορούν να έρθουν, αλλά σαν αρχηγός και σαν τόσα χρόνια μέλος του Αστέρα Βάρης, κάθε παιχνίδι τους έχουμε πει ότι παίζουμε και για αυτούς. Δηλαδή τους θέλουμε στην πλευρά μας. Και ας μην είναι εδώ. Ας πούμε νοητικά, με το μυαλό να είναι αυτοί εδώ πέρα. Γιατί όντως έχουμε αρκετούς φιλάθλους που είναι για τον Αστέρα Βάρης εδώ πέρα. Και αυτοί οι φιλάθλοι κάθε παιχνίδι ήταν εδώ και εκτός έδρας και εντός έδρας. Αλλά για αυτούς θέλω να υποσχεθώ ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να στείλουμε τον Αστέρα Βάρης εκεί που πρέπει. Τώρα θα ήθελα και τη δική σου γνώμη για τα πρωταθλήματα της Εψανά. Έχεις αγωνιστεί με τον Αστέρα Βάρης στο πρωτάθλημα της Εψανά. Ποια είναι η άποψή σου για το πρωτάθλημα της Εψανά? Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα της Εψανά, το επίπεδο του ποδοσφαίρου της Ανατολικής Αττικής. Το πρωτάθλημα της Εψανά πολλοί το έχουν σε κατώτερα πρωταθλήματα από τα άλλα. Αλλά έχει αποδείξει ότι μόνο κατώτερο δεν είναι. Γιατί υπάρχουν έδρες που δεν υπάρχουν στην Αθήνα ή πουθενά αλλού. Για μένα το πρωτάθλημα της Εψανά είναι από τα πιο δυσκολότερα πρωταθλήματα μακράν. Ακόμα και της Αθήνας που λένε πολλοί ότι είναι πιο ανώτερο. Όποιος έχει παίξει στην Εψανά θα καταλάβει τι εννοώ. Γιώργο, τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο? Τα πάντα. Τα πάντα. Έχω κερδίσει φίλους, έχω κερδίσει οικογένεια, έχω κερδίσει να είμαι καλύτερος άνθρωπος, να βλέπω ότι το ποδόσφαιρο σαν ζωή μου, γιατί είναι η ζωή μου το ποδόσφαιρο. 4 μήνες καθόμασταν τώρα χωρίς να είμαστε μέσα στο γήπεδο και να παίζουμε αγώνες και μην έχει πιάσει κατάθλιψη, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήμουν λες και τι να σας πω. Το ποδόσφαιρο πάντως είναι ζωή, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα στους φίλους που έχεις αποκτήσει και φίλους με σκόρερ, με επιθετικούς? Με τα πάντα. Με τα πάντα. Έχω αποκτήσει από το 1 έως το 30, ας πούμε, που λένε. Έχω φίλους επιθετικούς, δηλαδή παίζω με φίλους επιθετικούς και πιάνω το τέα-τέ, τι μου βάζει γκολ και μέσα στο παιχνίδι τσακωνόμαστε, αλλά όταν βγαίνουμε έξω και είμαστε αδέρφια, φίλοι. Ωραία. Γιώργο, κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του τερματοφύλακα και εκ των αρχηγών του Αστέρα Βάρης Γιώργου Μαρινάκη, σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο νομίζω έχει αποδείξει ότι δεν θα σταματήσει να υπάρχει, όσο ό,τι και να μας κάνουν. Στέκομαι δίπλα στα τοπικά παιχνίδια που είναι κλειστά. Αυτό που γίνεται είναι ανεπίτρεπτο. Αλλά πιστεύω ότι μέσα από τις τάχτες που λέμε θα αναγεννηθεί το ποδόσφαιρο και πιστεύω να μην σταματήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί είναι η μεγάλη αποχή. Και θα τους βοηθήσει αυτό, πιστεύω ότι θα επανέλθει το αριστερό ποδόσφαιρο, γιατί το αριστερό ποδόσφαιρο είναι η ζωή όλου του αθλητισμού. Πιστεύεις ότι πρέπει να αρχίσουν και οι προπονήσεις, δηλαδή οι ακαδημίες να ξεκινήσουν? Οι ακαδημίες, αφού θα ξεκινήσουν στα σχολεία και θα είναι με αυτά τα rapid test και self test που λένε, πρέπει να ξεκινήσει όπως και δίποτε. Γιατί αν δεν ξεκινήσουν τα παιδάκια να κάνουν προπόνηση, τότε δεν υπάρχει ούτε αντρική ομάδα ούτε τίποτα. Γιατί από το μηδέν, δηλαδή από τα πιτσιρίκια, πρέπει να χτίσεις για να ανέβει το αντρικό. Οπότε είναι πολύ δύσκολο και για τις διοικήσεις και για τους ανθρώπους και για όλα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Κάθε επιτυχία στον Αστέρα Βάρης και σε σένα. Όσο το δυνατόν, λιγότερα γκολ να δεχτείς, να βοηθήσεις την ομάδα. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.